Φιλαράκο, σήμερα θα παίξουμε στο Μύριο. Όντως, 3 εκατομμύρια έκαστος. Θυμάσαι, όπως τα είχα πει στη Μήλο. Ναι, τη στήσαμε καλά την κομπίνα. Αυτός είναι, ο κοντός. Και ο άλλος, ο ψηλός. Δεν ξέρω, κάποιος συνεργός του απατεώναστα είναι. Λαράκο, θέλω να το δω άλλη μια φορά. Αμέ. Να το. Είναι πανέμορφο. Jackpot. Κάτι έχουνε μες στην τσάντα. Πάω στοίχημα ότι θα έχουν ναρκωτικά. Πάμε να τον πιάσουμε. Αυτή τη φορά δεν θα μου ξεφύγει ο Καριόλης. Ακίνητη! Ψηλά τα χέρια, σκουλίκια! Άσε κάτω την τσάντα! Τον τοίχο! Σήμερα είναι η τυχερή μου μέρα. Δεν συμφωνείς, Σπύρο? Επιτέλους, έχω βάλει στο χέρι καθήκη. Αυτός ο βρωμιάρης ποιος είναι, ο γκόμενος σου? Τι πες ρε κολόμπατσε, σκάσε ρε! Τι έχουμε εδώ, μου επιτρέπετε κύριε? Ω, το ρίξαμε στην αρχαιοκαφηλεία, βλέπω, μπαγασάκο. Μόλις μου χάρισες την προαγωγή μου. Γι' αυτό θα σε βάλω στην καλύτερη μας σουίτα. Πάω να ενημερώσω το κέντρο, πρόσεχε τους. Έλα κέντρο, ακούει! Στείλε το ε22 στον τομέα α1. Over and out! Χαίρετε κύριε Τζόρτζιο! Βασίλη μου, κάθισε! Κύριε Τζόρτζιο, έχω πληροφορίες. Είμαι όλος ευθεία. Παρακολουθούσα τον Βλάκα τον Σπύρο να με οδηγεί στο αφεντικό του, όπως μου είπατε να κάνω. Αλλά ανακάλυψα κάτι πολύ καλύτερο. Αχα. Τον είδα να έχει παρτίες με κάτι φοιτητές. Παρακολούθησα τις κινήσεις του. Έκανα και αποκλοπή δεδομένων με το λάπτο μου. Και ανακάλυψα ότι κάνουν έρευνα για το άγαλμα του Άρη της Μήλου. Και τι με νοιάζει εμένα το άγαλμα του Άρη? Νομίζω ότι έχω καιρό να πηγαίνω στα μουσεία να βλέπω το άγαλμα του Άρη της Μήλου. Κύριε Τζόρτζιο, το άγαλμα του Άρη της Μήλου δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα. Μη με διορθώνεις εμένα, μικρέ. Συγγνώμη, κύριε Τζόρτζιο. Ήθελα να πω ότι το άγαλμα βρέθηκε σήμερα. Πήγαν όλοι μαζί στη Μήλο και το βρήκανε. Αλλά τους έπιασε ο Διονύσης, σκατόπατσος. Αυτός που κυνηγούσε το Σπύρο εδώ και καιρό. Πριν τους πιάσει όμως, άκουσα κάτι για εκατομμύρια ευρώ. Το άγαλμα έχει αμύθιτη αξία. Και σκέφτηκα ότι θα σας ενδιέφερε. Γι' αυτό σε πάω ρε Βασιλάκη. Είσαι ο νούμερο 1. Λοιπόν, ο Σπύρος είναι φυλακή. Μάλιστα. Άκου. Θα πας στη φυλακή να επισκεφτείς τον Σπύρο σαν δικηγόρος. Θα προσπαθήσεις να πάρεις όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείς. Από το Σπύρο, έτσι. Θέλω το άγαλμα οπωσδήποτε. Τζόρτζιο εδώ. Τι θες? Έτσι χαιρετάς τον αδερφό σου.
Αν είναι καμιά βλακία να μου πεις πάλι, δεν μπορώ να ακούω βλακία, σε παρακαλώ. Γιάννη, Γιάννη, δεν θα αλλάξεις ποτέ. Θα πω κατευθείαν στο θέμα. Έμαθα ότι κυνηγάς ένα άγαλμα. Το άγαλμα το θέλω, πες μου πόσα θες. Το άγαλμα δεν το έχω ακόμα. Αλλά και να το είχα, δεν θα το πουλάγα ειδικά σε σένα, καταλαβες. Πάρ' το χαμπάρι. Ιωάννη στην οικογένεια θα μείνει. Και εσύ θα πάρεις μερικά λεφτούδακια παραπάνω. Εμένα μη μου μιλάς για οικογένεια και φαμίλιες. Εσύ είσαι γουρούνι. Τρισάθλιο γουρούνι. Τον Κορλεόνε είσαι. Με κολακεύεις. Το άγαλμα όμως θα το πάρω. Ξέρεις τι θα πάρεις. Καλησπέρα, Μάκης Γεωργιάδης, δικηγόρος. Δικηγόρος, ε. Θα αναλάβω την υπεράσπισή σου. Είσαι ο κύριος Πέζου Πιανός. Ο ίδιος. Δολοφονίες. Εκφυασμοί κατά εξακολούθηση, διακίνηση όπλων, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, διακίνηση ναρκωτικών, προστασία σε νυχτερινά μαγαζιά κτλ. Όλα αυτά δεν κατάφεραν να τα αποδείξουν μέχρι σήμερα, αλλά αυτή τη φορά σε έχουν στο χέρι. Από ό,τι βλέπω εδώ, σε πιάσανε για αρχαιοκαπηλεία. Ρε τους άχρηστος, με κυνηγάνε τόσο καιρό. Κι εγώ τώρα πάλι θα τους ξεφύγω. Και ξέρεις γιατί? Για πες μου. Γιατί με πιάσανε με ψεύτικο άγαλμα. Το άγαλμα που έχουν στα χέρια τους είναι ένα γύψινο αντίγραφο. Το αληθινό το έχω κρυμμένο. Καλά κρυμμένο. Γι' αυτό δεν σε χρειάζομαι. Πάω το βαλιτσάκι σου και χάσω από μπροστά μου.